ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχαν την τιμητική τους και δεν είναι άλλος από τον κύριο Ηλία Πόπη. Τώρα, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, Χρήστοτε, καλημέρα. Είμαστε μαζί με τον Αλέξη. Αλέξη, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος και αυτά μεταξύ μας δεν υπάρχουν. Δεν ωραία. Το πρώην παράγοντας το λέμε τώρα ή ο παράγοντας αυτό είναι πάντα ενεργός? Αυτό ένα μήνυμα είναι για σύνταξη μάλλον. Έτσι είπε η παρουσίαση εκεί των παιδιών που την ανέλαβαν, είπαν πρώην παράγοντας του Άρη. Ότι είμαι πρώην παράγοντας, είμαι πρώην παράγοντας. Yeah. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο στον Άρη. Αυτό δεν αποκλείει να είσαι και μελλοντικά όμως κάποια στιγμή και πάλι. Καλύτερο παδός. Καλύτερο παδός. Πάντως στην κερκίδα, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οπουδήποτε παίζει ο Άρης εντός ή εκτός, έχεις κολλήσει βαρέα και ανθυγινά. Αλήθεια είναι αυτό. Εκεί είμαι συνταξιούχος σίγουρα βάσει της ισχύου σας νομοθεσίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήσουν και στην Αρναία, να πάω το ξεκινήσω το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ήσουν και στην Αρναία. Γενικότερα νομίζω βρίσκεις ευκαιρία τα Σαββατοκύριακα για αποδράσεις. Για αποδράσεις, ναι, για αποδράσεις. Σε εξωτικά μέρη φέτος. Σε εξωτικά, ναι. Βέβαια. Να απομακρύνεσαι λίγο στις φωτογραφίες, έτσι μια συμβουλή έτσι, πριν μπούμε στα σοβαρά, για να κάνουμε λίγο πλάκα. Να απομακρύνεσαι από ανθρώπους που φοράνε άσπρα γυαλιά. Έχεις δίκιο, Χρήστο, δεν το είδα και εγώ αυτό. Από το άλλο μάτι είμαι πολύ πιο προσεκτικός. Εντάξει, ευτυχώς χθες ευτυχώς ήταν βράδυ και δεν τα φόρεσε. Οπότε... Ναι. Όλα ήταν καλά. Πάμε έτσι και στα σοβαρά. Μια εκδήλωση χθες η οποία είχε τις ιδιαιτερότητες της. Είναι αλήθεια ότι είδαμε και ακούσαμε ανθρώπους που είχαμε πολλά χρόνια να τους δούμε. Εντάξει, άλλοι τους συμπαθούν, άλλοι τους δεν τους συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό πάντα και στον Άρη θα υπάρχει ακόμα περισσότερο. Και νομίζω... Στον Άρη έχουμε τρομερή παθογένεια. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Χρήστοφε. Χθες ήταν στην εκδήλωση και τιμηθήκανε άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ζωντανή ιστορία του Άρη. Μόνο τον κύριο Χολέβα από όλους αυτούς που ήταν εκεί πέρα και τον κύριο Βλαχόπουλο που ήταν ο γιος του ιδρυτή του Άρη, δεν τον πρόλαβα σε ενέργεια. Mm-hmm. Ήταν όλη η ιστορία του Άρη. Ήταν πολύ καλή εκδήλωση. Mm-hmm. Πάντως... Πολύ. Και ο Άρης οφείλει. Ο Άρης έχει πάρα πολλούς ανθρώπους να τιμήσει. Πάρα πολλούς. Δηλαδή έχουν άλλες ομάδες. Ο Ιωαννίδης χθες βραβεύτηκε για πρώτη φορά από τον Άρη. Τιμήθηκε. Μετά την αποχώρηση των προπονητής. Mm-hmm. Έχει προσφέρει στον Άρη άπειρα. Ο Άξιος Μιχαηλίδης. Επίσης. Ναι. Mm-hmm. Έφερε στον Άρη ο άνθρωπος πολλούς τίτλους. Ο Μιχαηλίδης που νομίζω ήταν ο πιο συγκινημένος από όλους. Έτσι, νομίζω. Όντως έπαθα πλάκα. Όντως έπαθα πλάκα. Ο Άξιος Μιχαηλίδης, όχι δάξε, έκλαιγε. Πού νομίζεις αφήνεται αυτή... εγώ δεν λέω, υπάρχουν, ας πούμε και εμένα να με ρωτήσεις, για κάποιους που έχω ζήσει διοικητικά έτσι μέσα από το ρεπορτάζ. Θα σου πω και θα σου καταθέσω ενστάσεις και δεν έχω πρόβλημα να πω και ονόματα για συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρώ ότι έκαναν πολλά λάθη. Όχι, δεν το κάνω. Άλλο θέλω να πω. Ότι μπορώ να σου καταθέσω δηλαδή ενστάσεις και να πω για σένα. Ο Πόπης όταν ήταν διοίκηση έκανε αυτό και εκείνο και το άλλο. Αλλά πρώτη φορά έχω την αίσθηση ότι έμειναν όλα αυτά στην άκρη. Αυτό, εκεί θέλω να πάω. Ότι ενστάσεις μπορούμε να πούμε για τον καθένα. Πρώτη φορά νομίζω έγινε αυτό. Χρήστε, πρώτη φορά ο Άρης είναι στην κατάσταση που βρίσκεται. Ο Άρης όχι έπιασε πάτο, έφυγε πιο κάτω από τον πάτο. Άρα πρέπει όλα αυτά τα λάθη που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που όποιος άνθρωπος ήταν στον Άρη, μένα ξέρεις με έκανε εντύπωση χρόνια ολόκληρα. Οποιοςδήποτε ήταν παράγοντας στον Άρη, μετά εξαφανιζόταν από το γήπεδο. Αυτό δεν είναι υγιές. Και ήταν κάτι που πραγματικά με τρόμαζε, έλεγα. Μα είναι γιατί νομίζεις δεν θα γίνει τώρα αν αποτύχει η τωρινή προσπάθεια? Δυστυχώς θα γίνει, ναι. Αλλά δεν θα αποτύχει. Δεν θα αποτύχει, λες. Δεν θα αποτύχει, όχι. Ο Άρης είναι και πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και από τον Πανσεραϊκό και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα αυτής της κατηγορίας. Ναι, μέγεθος είναι μεγαλύτερο είναι. Αμυγδαλή δεν είναι. Αμυγδαλή δεν έχει και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει ειδικά αυτή την εβδομάδα να το δει ο επίσημος Άρης με μεγάλη προσοχή, γιατί τα προξήματα του δευτέρου γύρου που υπάρχουν στην πατρίδα της χωρισμένης μάνας μου, της Άρης είναι πρωτοφανή. Εδώ ετοιμάζονται, λέει, ο Πανσεραϊκός να ζητήσει παρέμβαση υπουργού για το παιχνίδι και τέτοια. Καλά, αυτά είναι για το Θεασίνα. Αυτά είναι
Κανείς από τον Άρη δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όλοι έχουν να μιλάνε για την... τα διάβασα και εγώ χθες κάτι σε ραϊκά site. Ναι. Όχι υπουργός Βορείου Ελλάδος. Κανείς δεν θα έρθουν όμορφα, ωραία, στο χαριλά. Θα γίνει το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Άρης θα κερδίσει και θα κερδίσει. Εύκολα, έχει πολύ καλύτερη ομάδα το Πανσεραϊκό. Σε ένα μάτσο τον είδε το Πανσεραϊκό. Τον είδε σε πολλά. Στο μεταξύ μας μάτσο σε ναι. Ο Άρης εκεί πέρα, πέρα που σφαγιάστηκε από τη διετησία, μα έπρεπε στο 20 το μάτσο να 3-0. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερο. Και με τελείως διαφορετικό ρόστερ τώρα. Και εντελώς, εντελώς. Το ρόστερ μας τότε ήταν εντελώς ανάγκης. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι λέει ότι την πολύ μεγάλη διαφορά δεν την έχουμε δει από το Γενάρη και μετά. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Η απόδοση, παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο. Ο Άρης την Κυριακή για μένα που είδα όλα τα μάτια εκτός από την Καστοριά φέτος έκανε τη χειρότερη του φετινή εμφάνιση. Ήταν δηλαδή το άγχος, το γήπεδο, το τι δεν ξέρω, αλλά ήταν πολύ κακός ο Άρης. Ευτυχώς το 83 το βάλαμε τον γκολ και κερδίσαμε. Ήταν. Είναι και το άγχος, είναι πολλά. Λένε πολλοί, λέει ότι αν ο Άρης επικρατήσει το Σάββατο κόντρα στον Πανσεραϊκό και μειώσει τη διαφορά στον ένα πόντο, θα μεταφέρει, παρότι ο Πανσεραϊκός εξακολουθήσει να είναι πρώτος στην καθολογία, το άγχος στην άλλη πλευρά. Η ανάσα του Άρη είναι πολύ βαριά. Από εκεί και πέρα τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης είναι... Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Άρης με 6 νίκες ανέβει η κατηγορία πρώτος. Ναι. Ναι, γιατί παίζει και παίζει και άλλα σενάρια, δεύτερο, τρίτο. Ναι, γι' αυτό λέω θα ανέβει πρώτος. Ο Άρης με 6 νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια θα ανέβει πρώτος. Είναι στο χέρι μας. Αν δεν ανέβει πρώτος, ανέβει πρώτος, αυτή η εσωστρέφεια και η παθογένεια που λες, μπορεί να τον αποτρέψει από το να ανέβει και δεύτερος. Ναι. Θέλει, πρώτα απ' όλα θέλει, πιστεύω ότι είμαστε όριμοι, Χρήστο, πια. Δεν νομίζω, τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούν να ξαναγίνουν. Ψυχραιμία θέλει, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και θα κερδίσουμε εύκολα, το πιστεύω. Μακάρι. Να επιστρέψουμε λίγο στη χθεσινή εκδήλωση. Ναι. Έχω την αίσθηση, και δεν το βλέπουμε αυτό συχνά, από star, όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ναι. Να μιλάει και τόσο ανοιχτά, αλλά και τόσο αριανά. Και ούτε από το Γιαννάκη το έχουμε συνηθίσει αυτό. Όποιος έχει περάσει από αυτό το τεράστιο σωματείο, μπολιάζεται. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, Άρης. Δυστυχώς, εμείς οι αριανοί που είμαστε τόσα χρόνια, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Άρης. Έτσι, εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε τον Άρη. Ο Άρης είναι τεράστιο μέγεθος. Τεράστιο. Εγώ χθες καταχάρηκα τον κύριο Χολέβα, ένας άνθρωπος 91 χρονών, πρώην πρόεδρος του Άρη. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, πήρε με τη σύζυγό του το τρένο από την Αθήνα, ήρθε, μίλησε με τόσο ζεστά. Δηλαδή ο Άρης είναι τεράστιο μέγεθος. Να σου πω κάτι όμως, Ηλία. Πολύ σπάνια ο Άρης εκμεταλλεύεται με τη θετική έννοια προσωπικότητες όπως ο κύριος Χολέβας. Ναι, ο Άρης όχι πολύ σπάνια, ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, έβαλα και μια κράτησα και μια. Ποτέ δεν έχει εκμεταλλευτεί. Ο Άρης έχει τεράστιες προσωπικότητες στην οικογένειά του. Τεράστιες. Και ήταν πολύ εύκολο. Ο Νίκος ο Χριστίδης. Δηλαδή, τώρα εγώ μεγάλωσα με τον Νίκο τον Χριστίδη. Δηλαδή, μιλάμε, είχε γίνει τότε αυτό που είχε γίνει, υπήρχε μια άλλη οπτική. Είχα γίνει ορισμένα πράγματα, μα δεν έχει ο Άρης στην πολιτεία έναν άνθρωπο σαν τον Νίκο τον Χριστίδη να μην τον έχει μέσα στην οικογένειά του ενεργό. Ναι. Κάναμε πολλά λατέρια, δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης είναι τα λάθη μας, έχουμε τεράστια ευθύνη όλοι μας. Ναι. Όλοι μας. Mm-hmm. Όπως επίσης νομίζω ότι ήταν πολύ ευχάριστη η παρουσία χθες του Γιάννη Ιωαννίδη και κυρίως τα όσα είπε στο περιθώριο, τα οποία αν μη τι άλλο φωτογραφίζουν και δείχνουν μια διάθεσή του για πιο ενεργή συμμετοχή φυσικά. Εγώ δεν έχω καταλάβει, θα μας το πει ο Ηλίας. Μπορεί, χθες μίλησε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσει με τον Ιωαννίδη τώρα αφού. Ο Ιωαννίδης επειδή τις πετάει πλέον τις πόντες και είναι ξεκάθαρο ότι τρώγεται να ασχοληθεί, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το σύλλογο, με τι. Να σου πω κάτι, αλλά το λίγο για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Το τρώγεται να ασχοληθεί αφήνει. Θέλει, ρε παιδί μου. Ότι, ναι, όχι, θέλει να βοηθήσει, όχι ναι. Να ασχοληθεί. Ναι, δεν το είπαμε με αρνητική χρειά. Δεν το είπαμε αρνητική χρειά. Δεν έχει να κερδίσει πια τίποτα, ούτε βουλευτής, είναι ένας καταξιωμένος. Αυτό λέω. Ο πλέον αναγνωρίσιμος. Θεωρώ ότι ο Γιάννης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το καλοκαίρι θα παίξει σημαντικό ρόλο στα δρόμενα του Άρη. Του συλλόγου, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, γιατί με μπερδεύει.
αυτό θα το ρωτήσει τον ίδιο. Ναι. Εγώ λέω του Άρη. Καλά, αυτό το ρώτησε τώρα χθε. Πε. Εγώ δεν το ρώτησα. Δεν είπε να αφήσουμε τα κύρια να μιλήσουμε σαν φίλοι και τέτοια. Πε τα όλα τώρα. Αγελά τώρα. Όχι, όχι. Ό,τι είναι αυτά που θα ρωτήσετε στο Γιάννη. Εντάξει, νομίζω ότι το μπάσκετ, ειδικά η Ηλία, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι το πεδίο του, είναι, έχει την τεχνογνωσία, έχει τις γνωριμίες. Ειδικά στο μπάσκετ μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ. Για το ποδόσφαιρο. Αλέξη, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Γιάννης είναι ο πλέον αναγνωρίσιμος άνθρωπος. Ο πλέον αναγνωρίσιμος. Έχει ο Άρης τεράστιο στο σπουδάκι, στο Ζουκάλι. Αλλά ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ο Άρης πρέπει να τον εκμεταλλευτεί. Να. Και δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Παρά τα όσα λέγονταν και γράφονταν κατά καιρούς ότι έκανε το ένα, ας πούμε ότι μας έβαλε στο 99. Εγώ να σου πω κάτι, Χρήστα, εγώ ξέρω ότι ο Γιάννης μας όποτε μπορούσε να βοηθήσει και ότι τον είσαι το χέρι του για τον Άρη το έκανε. Εντάξει, υπήρχαν και φορές που δεν μπορούσε. Φυσικά, εντάξει, δεν μπορούσε, εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνει κολλά. Δεν μας έβαλε στο 99 δηλαδή. Δεν ξέρω πόσοι περιμένουν και νομίζουν ότι ένας υπουργός μπορεί να παίρνει τηλέφωνο τους δικαστές και να λέει βάλτε στο 99. Αυτά είναι, να σου κάτι, αυτά είναι και για λαϊκή κατανάλωση. Τώρα για εξυπηρετούν άλλες συνέπειες. Τώρα δεν είναι. Τώρα, έτσι δημιουργούνται εντυπώσεις όμως. Το ξέρω, μα το ξέρω. Και απαξιώνει την προσφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα στον Άρη. Και φαίνεται και ευνοούμενος ο Άρης ότι τον βοηθάει η πολιτεία. Ενώ δεν έχει γίνει. Ναι. Καλά, ο Άρης έχει ακούσει πολλά τέτοια. Δεν είναι... Ο Άρης, όχι, το βοηθάει ο Μαρινάκης, όχι το κάνει ο ένας, όχι το κάνει ο άλλος. Και μια ζωή είμαστε από τους χαμένους. Επειδή διοικητικά έχεις βιώσει και το μπασκετικό κομμάτι, αλλά και το ποδοσφαιρικό. Νομίζω πιο πολύ το μπασκετικό. Επειδή είναι στην επικαιρότητα τώρα αυτό το θέμα με τις 100 δόσεις που ο ΠΑΟΚ θα μπει, θα κλειδώσει προς αυξήσει ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αυτό που λέω εγώ, δεν ξέρω αν μπορείς να το επιβεβαιώσεις εσύ διοικητικά, είναι ότι αν ο Άρης είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή για μια δεκαετία να έχει παγωμένα με νόμιμους τρόπους, εγώ δεν λέω με παράνομους ή οτιδήποτε άλλο, με νόμιμους τρόπους τα χρέη του προς το δημόσιο, δεν θα είχε φτάσει στο σημείο να χρωστάει στον Σανκαρέ, στον Σιφάκη, στον οποιονδήποτε φατή ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτό που έκανε ο συμπολίτης. Ναι, ήταν λάθος διοικητικές ενέργειες εκείνο τον χρόνο. Συμφωνώ όπως ήταν. Μπορούσε όμως η Ηλία να γίνει. Μπορούσε. Είναι και πάμε εκεί μετά. Γιατί είδα ότι ανάλογες διοικητικές. Στον Άρη, έτσι όπως είδα εγώ τα πράγματα μέσα, δεν μπορούσε να γίνει. Δεν μπορούσε. Στον Άρη δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί φορολογικές υποθέσεις του Άρη εκδικάζονταν, είδα, σε 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή ήταν τρομερό πράγμα. Ήταν τρομερό. Και τώρα μάθαμε, τώρα που έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο, μάθαμε πόσα πραγματικά ήταν τα χρέη του συμπολίτη. Δεν είναι, όλοι μας λέγανε, όχι είναι 10, όχι είναι δεν, όχι είναι το άλλο. Και τώρα τα νούμερα που μάθαμε ήταν οι ηλικιώδεις. Τι να πω, έχω το κοκαλάκι της Λευτερίδας, τι να πω. Εντάξει, ήρθε και ένας άνθρωπος και τους τα πλήρωσε. Τώρα είναι αλήθεια αυτό. Αυτό, ναι, είναι και αυτό, έτσι, να μην το μηδενίζουμε και αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται από το 2 όμως μέχρι το 11, πότε ήρθε. Πού τι γίνεται τα 11 χρόνια. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια φυσικά καρποθήκανε όλα αυτά τα λεφτά τα οποία τα είχαν παγωμένα. Και εισιτήρια σφραγίζανε και μεταγραφές κάνανε. Εγώ θυμάμαι ο Άρης άπειρες φορές έκανε αγώνα πώς θα σφραγίσει τα εισιτήρια. Και το διπλανό μαγαζί δεν άκουσα ποτέ να έχει τέτοιο πρόβλημα. Όλα ήταν καλά. Αυτές είναι διαφορές που βέβαια εκ του αποτελέσματος ο κόσμος τώρα δεν τα βλέπει αυτά. Βλέπει ότι η ομάδα είναι στην τρίτη εθνική. Έτσι είναι. Και να σου πω κάτι, το φύλαθλο, τον απλό φύλαθλο του Άρη, εκείνο που τον νοιάζει είναι να μπαίνει μπάλα μέσα. Σε γενικές γραμμές. Στον Άρη μόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει λίγο δικηγόροι, λογιστές, από αυτά που έχουμε τραβήξει, έτσι. Θεωρείς ότι το μοντέλο της λέσης απέτυχε επειδή δεν ήταν σωστό το μοντέλο ή γιατί δεν λειτουργήσε, δεν το πήγαμε σωστά εμείς, το χάσαμε κάπου στην πορεία? Εγώ δεν πιστεύω ότι το χάσαμε στην πορεία. Ότι ήταν ένα μοντέλο το οποίο είχε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Εγώ δεν πιστεύω, να σου πω κάτι, ο Ολυμπιακός κάποτε είχε κάνει ο Κόκαλης. Πόσο δίναν τότε, από 60 ευρώ και είχε κάνει 30.000 μέλη, ένα πολύ δυνατό πράγμα. Κάτι αντίστοιχο, ναι. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα μπορείς να γραφτείς μέλος του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Ναι, αλλά και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι δεν περπάτησε. Ίσως στην Ελλάδα αυτά τα μοντέλα δεν είναι οι συνθήκες όπως είναι που θέλει στην Μπαρτσελώνα, σε μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Δεν είναι δόκιμες συνθήκες να δοκιμήσεις τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Τι βλέπεις το καλοκαίρι, λέει, εφόσον
εκφράζεται η αισιοδοξία από όλους ότι έστω και στο φινάλε ο Άρης με 6 νίκες θα καταφέρει στο ποδόσφαιρο, αναφέρομαι, να πετύχει την άνοδο. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης είναι γωνιακό μαγαζί. Ο Άρης με 0 χρή είναι γωνιακό μαγαζί. Εγώ πιστεύω είτε με τον κύριο Κάλλα, είτε με... γιατί το, από ό,τι ξέρω, δηλαδή η διαδικασία του καλοκαίρι θα ανοίξει το μετοχικό κεφάλαιο. Ναι, και από εκεί και πέρα... Έχει μια πρόθεση και ο κύριος Χένας έχει εκφράσει δημόσια. Και, ναι, μα δεν λέω, να σου πω κάτι, και ο κύριος Κάλλας έχει βοηθήσει τα μάλα στην φετινή περίοδο, γιατί από ό,τι ξέρω όλα είναι πληρωμένα και όλα λειτουργούν στο οικονομικό κομμάτι στην εντέλεια. Και ένα γκολ να βάζει στη Δράμα θα ήταν καλύτερα. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα που πονάει. Στο μοναδικό γκολ που φάγαμε χάσαμε. Έτσι είναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα στοιχήσει στο τέλος αυτό το γκολ, ναι. Γιατί αυτό κάνει και τη διαφορά μέχρι τώρα. Αυτή ήταν εκεί κανένα. Ναι, διαφορά. Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Άμα είχαμε αυτό το παιχνίδι, αυτή τη στιγμή την Κυριακή θα είμαστε 2 βαθμούς από πάνω και θα είμαστε ωραία. Αλλά τώρα λίγο παραπάνω άγχος, λίγο ακόμα υπομονή μέσα το Σάββατο στις 4 η ώρα. Και μετά εξαρτώμαστε και από την Καβάλα, βέβαια. Εδώ ένας φίλος λέει: θα κερδίσει σίγουρα, λέει, ο Πανσεραϊκός με στην Καβάλα, γιατί δεν μπορεί να ανέβει η Καβάλα. Λέει ο 782. Γιατί δεν μπορεί να ανέβει η Καβάλα. Δεν έχει ξεκινήσει, λέει, η καθάριση. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ όμως βλέπω μια την Καβάλα που για μένα, παιδιά, έτσι πως είδα και τα δύο τα μάτια. Τα συγκεκριμένα μάτια μιλάω, έτσι, ναι. Με τον Άρη. Πιο καλή ήταν η Καβάλα. Από τον Πανσεραϊκό. Καλύτερη μου φάνηκε. Και στο Πανσεραϊκός Καβάλα ήταν καλή. Ο Πανσεραϊκός κατάφερε και δεν έχασε με τους δύο, ενώ ήταν χειρότερος, ναι. Και από τους δύο. Ναι, και μάλιστα, ναι, ναι, την Καβάλα, ναι, την κέρδισε κιόλας το 90. Καλά, δεν κατάφερε τον πρώτο γύρο, θα χάσει το δεύτερο και όλο θα είναι καλά. Μα άμα γίνει έτσι, μακάρι. Άμα γίνει έτσι, μακάρι. Θα ανέβει ο Άρης. Δεν μπορώ να πιστέψω, δηλαδή, ότι θα πάει κάτι στραβά. Μάλιστα. Δεν μπορώ. Θεωρώ ότι το Χαριλάου Κυριακή θα είναι καμίνι. Με την καλή έννοια, mm-hmm. Μεγάλη προσοχή από όλους μας, και θεωρώ ότι εγώ θεωρώ εύκολα, η έκφραση λέει εύκολα ή δύσκολα, εγώ θεωρώ εύκολα ότι ο Άρης θα κερδίσει το Πανσεραϊκό, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Μάλιστα. Αυτό θα το κρατήσουμε και με αυτό θα κλείσουμε, με την αισιοδοξία και για το Σάββατο και για το παιχνίδι και για το τελικό αποτέλεσμα του πρωταθλήματος. Για την κατάληξη. Επίσης, παιδιά, κάτι ήθελα να πω και τη χθεσινή γιορτή. Ναι. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, οι οποίοι είχαν δύσκολο έργο, γιατί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι Αργενοί είναι άσχημες. Ναι. Και ήταν δύσκολο πράγμα να κάνουν, η οποία ήταν μια καταπληκτική γιορτή. Και όπως επίσης συγκινήθηκα πάρα πολύ με την τελευταία βράβευση στον Γιώργο τον Αποστολίδη, που του παρέδωσε στο Super 3 το βραβείο του απλού θυλάδου του Άρη, που ήταν κάτι το οποίο μας ανατρίχε σε όλους μας. Και σηκώθηκε στο πόδι. Ναι, ναι, και ήταν τρομερό. Να πω κάτι, είπαμε, ας πούμε, ότι ο Ηλίας ο Πόπης με τον άλλο τον κύριο, να μην λέμε τα ονόματα, το όνομά του, ναι, πηγαίνει παντού, ναι, πηγαίνεται, ναι, στα παιχνίδια κτλ. Τι να πεις για τον Γιώργο όμως, που παρά, ναι, ναι, δεν το, συζητάμε, το δεν πρόβλημα το που έχει και αυτός. Αυτή είναι η ρόση, και όχι εμείς πως πήγαμε στην Αρνέα και στην. Και που αλλού πήγαμε. Δεν είναι. Το παιδί αυτό το ξέρω και πολλά χρόνια, δηλαδή, και πού δεν τον είδα, στο Μάντσεστερ. Δηλαδή το παιδί ήταν. Είναι... Άξιες χαρητηρίων. Δύναμη ψυχής. Δηλαδή... Αριανής ψυχής. Έτσι. Ναι, ναι, είναι. Γιατί έχουμε τα στραβά μας, αλλά έχει και μια ψυχή ο Αριανός. Τεράστια. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Χαρήκα που σας άκουσα.